Σπυράκο, καλησπέρα. Συγχρονία, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ προσπαθώντας να κάνουμε ένα γενικό μάζεμα στο τι έχει συμβεί, προσπαθώντας να συμβεί κόσμο. Σε ξεσηκώνουμε και σένα ακριβώς για να μας δώσεις την εικόνα που συνέλεξες βρισκόμενος στις κινητοποιήσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για την ΕΡΤ. Πες μας, δώσε μας εικόνα, παλμό, τι συνέβη, τι κουβέντες γίνανε και πάει λέγοντας. Σε σχέση με τον κόσμο ήταν το ίδιο με αυτό με την Αθήνα, δηλαδή δεν ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν στο πικ του περίπου 500 με 600 άτομα. Και εγώ κατάλαβα μια εικόνα μηχανής σε σχέση με τον κόσμο που ήταν εκεί. Δηλαδή είδα ένα κόσμο που είχε πάει. Εντάξει, υπήρχε ο στάταρ κόσμος από τις αριστερές οργανώσεις, τις αταρχίες κτλ, ο οποίος νομίζω ότι πάει από υποχρέωση αυτή τη περίπτωση. Και μετά υπήρχε και ο κόσμος ο οποίος ήταν εκεί και περίμενε κάτι να συμβεί. Εγώ αυτό κατάλαβα. Περίμενε κάτι να γίνει. Ναι, περίμενε όχι από άποψη του γεγονότος, αλλά περίμενε. Δεν ξέρω ακριβώς τι περίμενε. Ίσως είναι και στην δικιά μου που βλέπεις ένα κίνημα, ας πούμε, που πάει να συζητηθεί κάτι και τελικά δεν το λένε, επειδή δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος που πρέπει να το πει. Ναι. Αυτό είδα. Και μετά, βέβαια, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις από τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δηλαδή, είδα τουλάχιστον 3 πηγαδάκια νέων, οι οποίοι απαριθμούν πόσοι από τους φίλους τους βρίσκονται στο εξωτερικό. Μάλιστα. Σαν να ήθελαν κάτι να πούν και δεν μπορούσαν. Ναι, ναι. Υπήρχε αρκετά αυτό το δεδομένο, ας πούμε. Δηλαδή, είχε έναν κόσμο εκεί ο οποίος δεν ήξερε ακριβώς τι μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Κυρίως αυτή είναι η αίσθηση που πήρα εγώ στο τρίωρο που κάθισα στην ΕΡΤ, στην Λεωφόρο Στρατό, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και αυτό που ήθελα να σημειώσω, δεν πρόλαβα να κάνω και το tweet και έχει σημειολογικό ενδιαφέρον για μένα, ήταν ότι το μόνο που ήταν στη θέση του εκεί, πραγματικά στη θέση του, με συνέπεια όπως πάντα, ήταν η κλούβες των Μάτι. Η κλούβες των Μάτι είναι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια κλούβα έξω από τον πρώην ραδιόφωνο του 1958 στην Ακελάκη. Και είναι και άλλες τρεις κλούβες σε κάθε γωνία πριν φτάσει στην ΕΡΤ. Εκείνες λοιπόν οι κλούβες με τα Μάτι που είναι απ' έξω και χαζολογάνε γιατί το κάνουνε. Ήταν εκεί στη θέση του σιωπή. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο ταρακουνημένα. Έτσι την είδα εγώ αυτή την εικόνα. Είναι λίγο σαν να έχεις πάει ένα χασούκι πάρα πολύ δυνατό και προσπαθείς να ξανασηκωθείς, αλλά δεν έχεις σταθεί ακόμα καλά στα πόδια σου. Μάλιστα. Οπότε να μην συζητήσουμε, ας πούμε, για τη μέρα μετά, ας πούμε, για το day after. Δεν ξέρω. Μπορούμε να συζητήσουμε, άμα θέλεις να συζητήσουμε, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένα κίνημα στον δρόμο, το οποίο πραγματικά είναι έξω στον δρόμο και θέλει κάτι να διεκδικήσει. Τι θα ήταν αλήθεια? Συγγνώμη, δεν σε άκουσα, Αντώνη. Τι θα ήταν αλήθεια αυτό? Τι θα ήταν το επόμενο πράγμα? Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί? Πραγματικά δεν ξέρω. Αν ρωτάς εμένα, ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Εγώ είμαι μάλλον στην πιο αμήχανη θέση από όλες αυτές που σου περιγράφω. Έχοντας παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε αυτά τα κινήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα των αγανακτισμένων εντός και εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σου στερήσει μια κυβέρνηση για να βγει και να το διεκδικήσει. Μάλιστα. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Εσύ ποια θα πίστευες ότι θα μπορούσε να είναι μια τέτοια, πώς να σου πω, μια καλή εξέλιξη, ποια θα μπορούσε να ήταν? Δεν ξέρω. Δηλαδή βλέποντας, ξανά το λέω αυτό το ζήτημα. Για μένα νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να κάνει διαφορά είναι μια ενημέρωση βαθιά, μια αντιπληροφόρηση στην ουσία, η οποία θα πετύχει περισσότερο πλατιές μάζες. Την τελευταία καιρό του ζητούσαμε ανθρώπους που συμμετείχαν στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων του Αριστοτελείου,
οι οποίοι πολύ όψιμα ανακάλυψαν ότι υπάρχει το Twitter, πολύ όψιμα ανακάλυψαν ότι υπάρχουν πηγές πληροφόρηση, και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι το Μέγκα και το Σκάιλ είναι ψέματα. Και ερχόντουσαν και μου έλεγαν πραγματικά πεσμένη εντασία, ότι ξέρει τι ψέματα είναι τα μέσα για τον αγώνα μας. Και του λέω, ναι, φυσικά. Τελειώνει στους άλλους όμως, έτσι. Μα δεν την είχαν πάρει χαμπάρι τόσο καιρό. Όχι. Ναι, όχι, προφανώς δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Μίλησα με περισσότερους από 15 ανθρώπους. Διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές θέσεις. Ο ένας ήταν τεχνικός υπολογιστών, οι άλλοι ήταν βιβλιοτεχνόμος. Και οι άνθρωποι φαινόταν ότι μόλις τώρα συνειδητοποιούσαν τι συμβαίνει. Και τους έλεγα, ξέρετε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν πολύ καιρό τώρα. Και μου έλεγαν, ναι, και εμείς γιατί δεν τα ξέραμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα μάθουμε. Μάλιστα. Γιατί πιστεύεις ότι ο κόσμος, όποιος κόσμος κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε σήμερα? Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος, ο οποίος δεν ήταν πολύ, ήταν ο κόσμος ο οποίος έχει και αντανακλαστικά. Δηλαδή είναι ο κόσμος ο οποίος πληροφορείται συνεχώς, ο οποίος είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα γεγονότα, και αυτός ο κόσμος ήταν εκεί. Δηλαδή, απλά δεν ήταν πολύ. Δεν ήταν αρκετός αυτός ο κόσμος. Δεν είναι αρκετός για να πυροδοτήσει κάτι. Δεν είναι αρκετός, δεν είναι δηλαδή ικανή μάζα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ικανή μάζα για να πυροδοτήσει κάτι. Άκουγα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου νωρίτερα, τη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στο δελτίο του ΕΡΤ, η οποία έλεγε ότι η πρόταση Μομφή δεν απευθύνεται στην κυβέρνηση, απευθύνεται στην κλίδηση του κόσμου. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή υπάρχει κάποια συνείδηση η οποία μπορεί να πραγματικά, δηλαδή να κάνει να πεις ότι ναι, φτάνει μέχρι εδώ και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Ότι όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει την κυβέρνηση, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ στα φύλλα μου, αλλά εγώ να το κάνω. Αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μπλέξει με αυτή την υπόθεση. Έχουμε μπλέξει με την υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ. Ζητείτε σωτήρ. Έχουμε μπλέξει. Πώς και έχουμε μπλέξει. Πάντα μπλεγμένοι είμαστε. Αλλάζαμε τα ονόματα. Πάντα μπλεγμένοι είμαστε. Τουλάχιστον από την μεταπολίτευση και μετά. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ήταν εμπλεγμένο αυτό το κομμάτι. Ναι. Ναι. Πώς πιστεύεις ότι θα συνεχίσει αυτό? Πιστεύεις ότι θα συνεχίσει πρώτα απ' όλα? Και αν πιστεύεις ότι θα συνεχίσει, πώς μπορεί να συνεχίσει? Σε σχέση, όταν λες αυτό, τι εννοείς? Εννοώ η υπόθεση με την ΕΡΤ. Έχει να πάει πιο εκεί ή θα γίνει άλλη μια εκτονωτική και θα τελειώνουμε? Αν κρίνω από το σήμερα, πάει για να γίνει κάποια εκτονωτική και να τελειώνουμε. Αλλά επειδή αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα προβλέψιμα, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο κόσμος ή ποιο θα είναι το κομμάτι το οποίο θα είναι, αν θα υπάρξει εκείνη η στήθεια που θα κάνει τα πράγματα, δεν ξέρω. Εγώ αν με ρωτάς που, αν και έχω πολύ αντίθετα, δεν είμαι καθόλου φίλος ελπίδα, αλλά αν υπάρχει μια ελπίδα, νομίζω είναι στο κίνημα με τις υπουργές, ναι. Όχι στο κίνημα με την ΕΡΤ. Ναι, εκεί έχουμε μια άλλη αιστεία η οποία επηρεάζει σιγά σιγά όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική, η οποία αιστεία είναι η μόνη τελικά μετά την ΕΡΤ, η οποία έχει μείνει όσο γίνεται πιο δυνατή και κάθε μέρα που περνάει και με τα χειρότερα που τραβάει, συσπυρώνεται. Έτσι φαίνεται και συσπυρώνει και τον κόσμο και τον παίρνει το μέλλον. Είναι μια αιστεία στην οποία δεν έχει καταφέρει να πλήξει η προπαγάνδα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Ενώ ας πούμε στην ΕΡΤ πέτυχε το κόλπο ότι όλοι αυτοί ήταν διεφθαρμένοι και τρώγανε τα λεφτά και κάνανε οτιδήποτε, δεν είναι εύκολο να πεις κάποια πράγματα για τους κατοίκους που είναι εκεί και δεν ζητάνε τίποτα παραπάνω από το να μην δηλητηριαστούν τα πάντα γύρω. Ναι, ναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Σπύρο. Μιλάγαμε με το Σπύρο. Το Σάββατο τις Υπουργές, βέβαια. Το Σάββατο της Υπουργές. Βέβαια, σωστά, να το αναφέρουμε. 9 Νοέμβρη. Η τελευταία πορεία στη Θεσσαλονίκη ήταν μεγαλειώδη. Ήταν περί τα 10.000 άτομα, τα οποία είναι κοντά στους αριθμούς ρεκόρ για τις κινητοποιήσεις. Και νομίζω ότι έχουμε να σπάσουμε και άλλα ρεκόρ. Ναι, έτσι φαίνεται. Θα το δούμε έτσι το Σάββατο το πρωί αυτό. Έχουμε μεγάλη δράση 9 του μήνα για τις Υπουργές. Είναι οι Σκουριές, ίσως αν θα θέλαμε να γίνουμε γραφικοί καναλάτι, το τελευταίο προπύργιο μιας τέτοιας αντίδρασης κοινωνικής, λαϊκής, αν θα ήθελε και
ο ριζοσπάστης να τη γράψει στο εξώφυλλό του. Ναι. Έτσι. Ίσως εκεί μπορούμε να αναποθέσουμε τις ελπίδες μας για μία αρχικά απόδοση δικαιοσύνης και δευτερευόντως μία, πώς να το πω, επιβεβαίωση ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν βρίσκονται εκτός του δημοκρατικού τόξου όπως το ευαγγελίζονται αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μέρος του. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ εκεί πέρα, παρόλο που δεν θέλω να υποτιμήσω τους ανθρώπους αυτούς που βγάζουμε πρόγραμμα σχεδόν 5 μήνες τώρα από την ΕΕ, έτσι. Mm-hmm. Ό,τι και να έκαναν πριν, όπως και να το έκαναν πριν, αυτοί οι άνθρωποι επίσης έχουν δώσει ένα παράδειγμα αγώνα. Σαφώς, σαφώς. Και έχουν δώσει ένα παράδειγμα πολύ μακρύτερα από το παράδειγμα των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της ΕΡΤ όπως το είχαμε συνηθίσει. Ακριβώς, ακριβώς. Τελείως διαμετρικά αντίθετο. Σαφώς. Περίμενε κανείς. Αν ρωτούσε κανείς ένα χρόνο πριν αν το έκαναν ποτέ αυτό οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, θα γελούσε. Μα προφανώς γιατί ούτως ή άλλως θεωρούσαμε ότι η ΕΡΤ είναι προπήλαιο μιας οποιασδήποτε ανά πάσα στιγμή κυβερνητικής πολιτικής. Ακριβώς. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν ευχαριστημένοι με όλα όσα ακούσαμε. Θα θέλαμε, αλήθεια είναι, πιο μεγάλη αντίδραση. Ούτε και εγώ είμαι ευχαριστημένος, αλλά η εικόνα που πήρα και από την Αθήνα τους ανθρώπους που ήταν εκεί ήταν πάνω κάτω ηλίθια. Ναι. Δυστυχώς. Δηλαδή, μακάρι να ήταν ένα τοπικό φαινόμενο αυτό εδώ, αλλά δεν ήταν δυστυχώς. Ένα χαρακτηριστικό όμως που μπορεί να διαφοροποιεί αυτή την κατάσταση, έστω και πίσω από τις οθόνες, είναι ότι μόλις ανακοινώθηκε ότι 1.250.000 άνθρωποι βλέπουν την εκπομπή της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έξω από το ραδιομέγαρο. Να βλέπω, ναι, μιλάει και σαν το εκατομμύριο. Δεν ξέρω τι χρειάζεται για να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μια κίνηση παραπάνω από το κλικ στην οθόνη. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι αυτό. Με κάποιο τρόπο αυτή τη κλικ που έγινε από το 1 εκατομμύριο πρέπει να γίνει ένα βήμα προς τα έξω. Αυτό. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε όλοι με ό,τι δυνάμεις έχουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Γκέλη που ήταν μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη, αλλιώς North Ora στο Twitter. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε πάρα πολύ καλά εκεί πάνω. Φιλιά πολλά. Για χαρά.